Το 1296 η Λευκάδα δίνεται πρίκα στον Ιωάννη Ορσίνη όταν ο τελευταίος παντρεύεται τη Μαρία, θυγατέρα του Νικηφόρου Κομνηνού, δεσπότη της Υπήρου. Μετά το θάνατο του πατέρα του Ριχάρδου Ορσίνη, ο Ιωάννης κληρονομεί ολόκληρη την Κομιτεία και η Λευκάδα ενώνεται πολιτικά με Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Και ακολουθεί η ενετική κατάκτηση από το 1684 ως το 1797, η ώρα της ιστορίας που φέρνει τη Λευκάδα κοντά στα άλλα νησιά και τη μοίρα τους. Η Αγγλική κατοχή και ο ξεσηκωμός των αγροτών εναντίον της το 1819. Η Λευκάδα μαζί με τα Επτάνησα θα ενωθεί τελικά με την Ελλάδα στις 21 Μάη του 1864. Τώρα αρχίζει να παίρνει υπόσταση η Λευκάδα, η πόλη της Αγία Μαύρας, όπως περίπου τη γνωρίσαμε στο παρελθόν, όπως αδιάψευστα σημάδια του μας την παραδίνουν ζωντανή και σήμερα. Το κάστρο της Λευκάδας, χτισμένο από τον Ιωάννη Ορσίνη γύρω στο 1300, ως επιτύχισμα για την προστασία του νησιού από επιδρομές, γράφει σιωπηλά μέσα στη λιμνοθάλασσα και πάνω σε νησίδα αιώνες πολυτάραχους της ιστορίας του νησιού. Για πρώτη φορά αναφέρεται στα 1331 το όνομα Αγία Μαύρα. Το πιθανότερο από το εκκλησάκι της Αγία Μαύρας που αιώνες τώρα, από το 1463, παλεύει ανάμεσα στο θρύλο και στην ιστορία, μέσα στο κάστρο.